εστιατόριο να είναι κάπως καλό, λίγο χλειδί δηλαδή χρειαζόμαστε. Μπορεί να πάμε να αγοράσουμε κάτι και να θέλουμε να ξοδέψουμε κάτι παραπάνω από αυτό που έχουμε. Είναι λοιπόν μια υπερβολή για το καλό, γιατί πολλές φορές οι φίλες μου με πειράζουν. Γιατί όταν λέμε για μη φας αυτό, μη φας εκείνο, λέω, βρε παιδιά, έχει και η ψυχούλα ανάγκη πολλές φορές. Δεν είναι μόνο πόσα κιλά έχεις. Πολλές φορές μπορεί και η ψυχή να θέλει κάτι, τέλος πάντων, για να συνέλθει από όλη αυτή την ένταση. Έτσι λοιπόν, για εσάς τα κρυάρια, είναι μια πολύ περίεργη εποχή. Όποιες και αν είναι οι δυσκολίες που μπορεί να έχετε σε οικονομικά, κληρονομικά, φορολογικά με την έκλειψη αυτή, όλες αυτές οι μέρες είναι πολύ καλές για να δείτε αγαπημένα πρόσωπα. Η ερωτική σας ζωή μπορεί να είναι καλύτερη και αν είστε μόνοι, αποκλείεται για πολλά χρόνια, γιατί ο ουρανός φέρνει το απρόσμενο από τη μία στιγμή στην άλλη. Μπορεί να σε χωρίζει αυτή τη στιγμή και την επόμενη στιγμή να ξαναβρίσκεσαι ερωτευμένος, πράγμα που δεν είναι εύκολο. Μάλιστα. Οι τάβροι μας τώρα ασχολούνται πάρα πολύ, θα ασχοληθείτε πάρα πολύ με την οικογένεια αυτόν τον καιρό, με θέματα που θέλετε να επιλύσετε στην ακίνητή σας περιουσία, ενώ γενικότερα είστε προβληματισμένοι είτε σε θέματα εργασίας ή ακόμα και σε θέματα υγείας. Σε θέματα υγείας θέλω να πω σε όλους, όχι μόνο στους τάβρους, εάν αυτόν τον καιρό με τον ανάδρομο Ερμή έχετε μία... όχι ότι αμφισβητούμε τις ιατρικές συμβουλές ή την φαρμακευτική αγωγή, αλλά κοιτάξτε το 2 και 3 φορές μήπως γίνει κανένα λάθος, πας να πάρεις άλλο φάρμακο και άλλο πάρεις και γίνει κάποιο λάθος. Για τους... μου πνεύσαν για τα χάπια της. Για τους διδύμους είναι ανάδρομος Ερμής, μπορεί να σκέπτεστε και να ξανασκέπτεστε θέματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική σας ζωή, ακόμα και με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, όμως όλο το Σαββατοκύριακο θα δείτε φίλους, θα δείτε ανθρώπους, θα μετακινηθείτε, γενικά η καθημερινή σας ζωή υπόσχεται πολλά. Ένταση αν είστε γεννημένοι μετά τις 12. Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ψάρια, των τελευταίων ημερών, ναι, μετά τις 12, προσέχετε εντάσεις που μπορεί να φέρει ο Άρης ή κρυολογήματα, μικροατυχήματα. Καρκίνη μου, εκείνα τα οικονομικά θα σας απασχολήσουν, αλλά σας υπόσχομαι ότι κάτι θα γίνει με τα οικονομικά, ενώ η οικογένεια δεν πάβει να σας απασχολεί. Γενικά, οι των τελευταίων ημερών 2 μήνες επωφεληθείτε. Δεν είναι μήνες ευτυχίας, είναι όμως μήνες σταθεροποίησης. Τα λιοντάρια μας νομίζω ότι θα είναι στα επάνω σας, κρατήστε λιγάκι κάτι και για εσάς. Η Σελήνη για 2-3 μέρες είναι στο δικό σας ζώδιο, σας κάνει να ασχολείστε με τα πολύ προσωπικά πράγματα, αλλά η δράση είναι αυτή, στα δικά σας χέρια είναι η επιτυχία. Για τους Παρθένους μας, ίσως είναι 2 μέρες που θα πρέπει να μείνετε για λίγο μόνοι, να σκεφτείτε, να δείτε τα σχέδια που κάνετε ανάδρομος και για σας ο Ερμής. Τα οικονομικά μπορεί να τα μπερδεύει και πρόσωπα του περιβάλλοντός σας μπορεί να σας φορτίσουν ιδιαίτερα στα οικογενειακά, αν είστε γεννημένοι μετά τις 15. Για τους ζυγούς μας είναι μια καλύτερη εποχή, φίλοι μπορεί να είναι κοντά σας. Ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να... οι δεύτερες σκέψεις είναι καλύτερες, μπορεί να ξανασκέπτεστε ορισμένα πράγματα και να έχετε συναντήσεις με πρόσωπα κύρους ή πρόσωπα τα οποία είναι σημαντικά για σας, ενώ προσέχετε το λόγο ή το δρόμο, δηλαδή μην τρέχετε με το αυτοκίνητο και προσέχετε πώς χειρίζεστε το λόγο. Για τους σκορπιούς μας, από καιρό σας λέω ότι κάτι θέλετε να κρύψετε ή πρέπει να κρύψετε. Ο Ερμής δημιουργεί σχόλια, αλλά και εσείς έχετε μυστικές επαφές, συμφωνίες. Η κοινωνική σας ζωή θα είναι ευχάριστη αυτό όλο το τριήμερο, ενώ τα έξοδά σας πολλά. Οι τοξότες μην κάθεστε ούτε μέρα. Εάν θέλετε να πετύχετε κάποια πράγματα, όχι εσείς του Νοεμβρίου, λίγο θα περιμένετε εσείς, αλλά εσείς που είστε γεννημένοι το Δεκέμβρη, 4, 5, 6, 10 του μηνός, είναι μια θεαματική χρονιά. Δεν θα την έλεγα θεαματική περίοδος, θεαματική χρονιά. Ακόμα και όταν ο Δίας γίνει ανάδρομος και αν δεν απατώμε γίνεται το Δεκέμβρη, επειδή θα επανέλθει όνειρα που έχετε, οι σπουδαστές που θέλετε να σπουδάσετε, να πάτε στο εξωτερικό, να διεκδικήσετε κάτι νομικά, διαδικαστικά, τα πράγματα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά για σας. Μην αφήνετε, μην αναλώνεστε σε καθημερινό, δεν έγινε αυτό, δεν έγινε εκείνο. Είναι μια χρονιά από την οποία πρέπει να ωφεληθείτε και όχι μόνο χρονιά. Μπράβο. Για πολλά χρόνια, όπως οι κρυοί, τα λιοντάρια, έτσι και εσείς οι τοξότες, θα έχετε ευχάριστες αλλαγές, οι οποίες είναι σημαντικές. Οι εγωκεροί μας θα πρέπει να ασχοληθούν με ένα οικονομικό θέμα που έχει σχέση με φορείες, δάνεια ασφάλειες. Στην κοινωνική σας ζωή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και κάποιες παρεξηγήσεις μπορεί να γίνουν και τα δικά σας άγχη, είτε για την ακίνητή σας περιουσία, είτε για την οικογένεια, δεν πάβουν να ισχύουν.
Υδροχόη μου, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα για εσάς. Η σελήνη απέναντι από το ζώδιό σας θα είναι σαν να έχετε προσωπική πανσέλινο, λίγο φορτισμένη, αλλά θα ασχοληθείτε με τον σύντροφό σας και τους συνεργάτες. Και ο Ήλιος και ο Ερμής, έστω και ανάδρομος και η Αφροδίτη, ευνοεί εσάς που είστε γεννημένοι μετά τις 10, προγραμματίζετε καινούργια πράγματα, καινούργιες επαφές με ανθρώπους ίσως που βρίσκονται μακριά, ένα συμβόλαιο, μια συμφωνία, κάτι τέλος πάντων το οποίο είναι σημαντικό. Μπορεί να μην τελειώνει μέχρι τις 25 που ο κύριος Ερμής πια θα πιάσει δουλειά γιατί τώρα είναι σε απεργία, αλλά ουσιαστικά θα πραγματοποιηθούν. Αν είστε μετά τις 13, 14, 15, προσέχετε την επαγγελματική ζωή και την κοινωνική. Τα δε ψαράκια μας, τα οποία είναι προβληματισμένα αυτόν τον καιρό με οικονομικο-συναισθηματικά θέματα, ένα θέμα εργασίας θα μπορούσατε να τα προωθήσετε, ενώ αν είστε γεννημένοι μετά τις 13, προσέχετε, ο Άρης σας κάνει λίγο επιθετικούς και τα ψάρια έχουμε μάθει να είναι γλυκά και τρυφερά και δεν σας ταιριάζει η επίθεση. Τα ψαράκια μας τα όμορφα. Τα ψαράκια μας τα όμορφα. Λίτσα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρύβω τα κουκλάκια μου.